μια οικογένεια χιώτικης καταγωγής που ζει στην Αθήνα και η οποία επιθυμεί να μην δημοσιεύσουμε το όνομά τους, κληρονοδότησε στην βιβλιοθήκη ένα διαμέρισμα στην περιοχή Αχαρνών. Επιθυμία της οικογένειας είναι, προτού το εθνικό συμβούλιο καταλήξει στην ενοικίαση του διαμερίσματος, να δώσουμε ένα δελτίο τύπου και να ενημερώσουμε γενικότερα τους χιώτες ότι η επιθυμία τους είναι η εξής. Πριν λοιπόν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ενοικίαση του διαμερίσματος, να ενημερώσουμε τους χιώτες γονείς ότι μπορούν να προσέλθουν στη βιβλιοθήκη, να υποβάλουν το αίτημά τους γραπτά, ώστε στο διαμέρισμα αυτό να φιλοξενηθούν 2 ή 3 φοιτητές στα πανεπιστήμια της Αττικής γενικότερα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι όλη αυτή η διαδικασία θα εξεταστεί από την Τριμελή Επιτροπή η οποία διαχειρίζεται το κληροδότημα. Οι όροι ενοικίασης είναι προνομιακοί, δεν είναι δωρεάν, το τονίζουμε αυτό. Απλά οι όροι θα είναι προνομιακοί, ούτως ώστε μια οικογένεια ή φοιτητών να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες τις οικονομικές που υπάρχουν σήμερα. Αποδόσεις είναι μεγάλο διαμέρισμα. Είναι ένα μεγάλο διαμέρισμα που μπορούν να φιλοξενηθούν 2 ή 3 φοιτητές. Και θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ αν μπορούσαν να έρθουν παρέες φοιτητών, δηλαδή φίλοι, να μας υποβάλουν το αίτημα από κοινού. Νομίζω ότι ο πρόεδρος με έχει καλύψει σε αυτά που έχει πει ο κύριος Μερούσης. Εγώ απλά να συμπληρώσω πλέον ότι πρόκειται για ένα διαμέρισμα σε πολύ καλή κατάσταση, σε κεντρικό σημείο, οικογενειακή πολυκατοικία. Μάλιστα υπάρχουν στάση μετρό και λεωφορείου εκεί κοντά, οπότε θα διευκολύνει τους φοιτητές όσο αφορά το θέμα της πρόσβασής τους. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, καλύτερα βέβαια είναι να έρθει εδώ στη βιβλιοθήκη και να μας υποβάλει το αίτημά του. Ναι. Θα παίξει ρόλο η οικονομική κατάσταση του ετούντα? Αυτό θα κριθεί από την, ανάλογα με τις αιτήσεις που θα έχουμε στα χέρια μας, θα οριστούν και τα κριτήρια και οι προτεραιότητες. Μάλιστα. Θέλετε να δείτε από τα αρχή πόσοι διαφορετικοί υπάρχουν. Ακριβώς. Και είναι το βιβλιοθήκη αυτό το διαμέρισμα μονάχα διαθέτει? Η βιβλιοθήκη διαθέτει και άλλο διαμέρισμα, το οποίο ήδη κατοικείται από χιώτες φοιτητές, από 3 χιώτες φοιτητές. Είναι δωρεάν ενός κληροδοτήματος και χρησιμοποιείται εντελώς δωρεάν. Αυτό όμως επειδή ήδη κατοικείται, δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά ανακοίνωση για φέτος. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα πρέπει να πούμε ότι θα ενοικιαστεί με ένα συμβολικό ποσό και επιθυμία της οικογένειας είναι να εγκατασταθούν εκεί φοιτητές χιώτες.